Όπως θα είδατε, κυρίες και κύριοι, δίπλα μου βρίσκεται ο κύριος Μιλτιάδης Αθανασίου, είναι περιβαλλοντολόγος του τμήματος περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Καλώς ήρθατε, κύριε Αθανασίου. Νομίζω ότι φαντάζομαι μάλλον ότι τέτοιου είδους συζητήσεις τις κάνετε αρκετά χρόνια τώρα για την κλιματική αλλαγή, για το πώς επιβαρύνουμε κάθε μέρα το περιβάλλον και το ότι αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ένα αποτέλεσμα, ένα κομμάτι αποτελέσματος της κακής διαχείρισης και της κακής μας συμπεριφοράς στο περιβάλλον. Δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοιο φαινόμενο, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορούν να προβλεφθούν έτσι τέτοιου είδους φαινόμενα. Η πρόβλεψη εξαρτάται κάθε φορά από το φυσικό κίνδυνο για τον οποίο συζητάμε. Και τα τεχνικά έργα που συνήθως υλοποιούνται σε μια περιοχή έχουν ακριβώς ως στόχο τη μείωση της τροτότητας μιας περιοχής και την αύξηση της ανθεκτικότητάς της απέναντι στο φυσικό κίνδυνο που την απειλεί σε καταστροφές, απειλεί ανθρώπους, να τους τραυματίσει, να τους αφαιρέσει τη ζωή. Το ζήτημα είναι, και επειδή γίνεται και αρκετή συζήτηση και για τον αριθμό 112, κατά πόσο ο παραλήπτης κάποιου μηνύματος, αν τελικά το μήνυμα φτάσει μετά την πρόβλεψη και γίνει κάποιο broadcast προς τους παραλήπτες, κατά πόσο λοιπόν αυτοί οι παραλήπτες θα κατανοήσουν ακριβώς το μήνυμα, το περιεχόμενο του μηνύματος και ποια θα είναι σε δεύτερο χρόνο η αντίδρασή τους. Πρέπει δηλαδή οποιαδήποτε μέτρα που καλώς γίνονται και όποιες συζητήσεις πολύ καλώς γίνονται και με τους πολύ καλούς επιστήμονες που έχουμε στη χώρα μας, δεν μας λείπουν οι καλοί επιστήμονες, να συζητήσουμε για το πώς θα προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες ενημερωτικές ενέργειες ενημέρωσης του πληθυσμού, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε εντός ή εκτός εισαγωγικών ότι οι παραλήπτες των μηνυμάτων δεν θα εικάζουν ή δεν θα υποθέτουν από μόνοι τους, αλλά θα έχουν εγκαίρως και εκ των προτέρων ενημερωθεί για τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των φαινομένων των φυσικών κινδύνων για τους οποίους κάθε φορά μιλάμε. Η ενημέρωση να είναι πολύ νωρίτερα και όχι όταν γίνεται το κακό. Φυσικά θα πρέπει να έχουμε, να είμαστε όλοι εκπαιδευμένοι, να προσέχουμε το περιβάλλον. Βεβαίως. Γιατί όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής και φυσικά της ενέργειας των ανθρώπων, όλων μας. Όπως πολύ σωστά σημειώνετε, αυτό είναι μέρος της πρόληψης. Ακριβώς. Είτε μιλάμε για δασικές πυρκαγιές, είτε μιλάμε για το πλημμυρικό φαινόμενο, είτε για τους υδρομετεωρολογικούς κινδύνους, είτε για οτιδήποτε άλλο, ένα από τα σημαντικά τμήματα της πρόληψης είναι η έγκαιρη. Να τα πάρουμε όμως, μελετάτε το περιβάλλον. Τι ήταν αυτό που είδαμε στη Χαλκιδική? Τα χαρακτηριστικά του. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για το τι συνέβη, θα πούμε ότι μια ψυχρή μάζα, όσο πιο απλά μπορούμε. Απλά και κατανοητά, ήρθε για από τον βορρά προς τον νότο και έσπρωξε με τη βία κάποια πιο θερμή και υγρή μάζα προς τα πάνω, ενισχύοντας ουσιαστικά την καταιγίδα τοπικά. Και είναι πόσο πιθανό είναι ένα τέτοιο φαινόμενο να το ξαναδούμε είτε στη συγκεκριμένη περιοχή είτε σε κάποια άλλη περιοχή? Αποφεύγοντας να μπω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες, θα σας θυμίσω αυτό που ήδη έχετε συζητήσει και έχει συζητηθεί αρκετά τις τελευταίες μέρες, ότι κάτι τέτοιο έζησαν οι κάτοικοι της περιοχής και την δεκαετία του 80 και πιο παλιά, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 50 χρόνια πριν τη δεκαετία του 80. Δηλαδή, βλέπουμε ότι υπάρχει μια συχνότητα εμφάνισης. Η Βόρεια Ελλάδα συχνά προσεγγίζεται από τέτοια συστήματα. Γίνεται μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με την αύξηση της έντασης των φαινομένων. Είναι πολύ δύσκολο να ανοίξουμε τέτοια κουβέντα από την τηλεόραση για κάτι τέτοιο, γιατί θα εισέλθουμε μέσα σε επιστημονικά πεδία που θα είναι αρκετά πολύπλοκα για τους τηλεθεατές. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε είναι να προσαρμοστούμε, και προσαρμογή σημαίνει, επιτρέψτε μου την έκφραση, μαθαίνει η κοινωνία σε μια προσπάθεια αλλαγής κουλτούρας, μαθαίνει η κοινωνία να χάνει παλεύοντας. Ένα μεγάλο στίχημα στην διαχείριση των φυσικών κινδύνων είναι να μειώσουμε τις αρνητικές συνέπειες επάνω στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές, ακόμη και αν έχεις να αντιμετωπίσεις κάτι πάρα πολύ έντονο, εάν παλέψεις και αν έχεις δουλέψει σωστά στην πρόληψη, τότε θα μειώσεις τις αρνητικές συνέπειες. Άρα, ακόμα και αν χάσεις, δεν θα έχεις καταρρεύσει από τα πρώτα λεπτά. Οι μετεωρολόγοι μπορούν να κάνουν την πρόβλεψη των φαινομένων και να δουν ακριβώς την ένταση αυτών των φαινομένων? Η ακρίβεια της πρόβλεψης σχετίζεται με το χρονικό διάστημα για το οποίο κάθε φορά μιλάνε οι πολύ καλοί επίσης μετεωρολόγοι που έχουμε στην πατρίδα μας. Βεβαίως μπορούν και το έκαναν στην προκειμένη περίπτωση. Το μεγάλο ερώτημα είναι μετά πώς αυτή η πληροφορία περνάει και αξιοποιείται μέσα στην κοινωνία μας. Έτσι, ο κόσμος τι πρέπει να κάνει, τι πρέπει να προσέχει? Δυστυχώς δεν υπάρχει μία φράση που να μπορούμε εκ των προτέρων από την ησυχία μιας αίθουσας στην οποία γίνεται μια ενημερωτική διάλεξη που μπορούμε να δώσουμε στους συμπολίτες μας και να τους λύσουμε όλα τα προβλήματα εκ των σίγουρα, προτέρων. Σίγουρα, αλλά κάποια σημάδια που μπορεί να ξεκινήσει ενδεχομένως κάτι, μπορεί ο καθένας να τα αντιληφθεί. Ουσιαστικά η προσέγγιση σε μια περιοχή, όταν μια περιοχή τέλος πάντων πλήττεται από μια καταιγίδα σαν και αυτήν, τότε τα πράγματα εξελίσσονται πάρα πολύ γρήγορα. Εάν δηλαδή. Είδαμε και δώσαμε μόλις 10 λεπτά, ούτε. Δεν σου δίνει το περιθώριο για κάποια ολιγορία. Εάν ολιγορήσεις, εάν δεν είσαι πάρα πολύ γρήγορο σε σχέση με το φαινόμενο, γι' αυτό
αναφερθήκαμε στην αρχή της συζήτησής μας στα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του φυσικού κινδύνου για τον οποίο κάθε φορά συζητάμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή πρέπει να το γνωρίζουν οι συμπολίτες μας. Αυτό δεν είναι εύκολο, δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη αυτή η ενημέρωση, αλλά μπορεί να γίνει αρκετά γρήγορα εάν όλοι μαζί συνεργαστούμε από τις υπηρεσίες και εθελοντικές ομάδες, τα στελέχη της πολιτικής προστασίας του πυροσβεστικού σώματος σε στοχευμένες ημερίδες οι οποίες να μπορούν να δώσουν εκλαϊκευμένα συνοπτικά όλη αυτή τη χρήσιμη πληροφορία που θα μετουσιωθεί σε μείωση της διακινδύνευσης των ανθρώπων. Στο θέμα της ενημέρωσης, της εκπαίδευσης ενδεχομένως, βλέπουμε ακόμα και στα σχολεία να μην έχει ενσωματωθεί η περιβαλλοντική εκπαίδευση, που δεν θα αφορά μόνο το πώς θα προστατευθούμε, αλλά και το πώς θα φτάσουμε στο σημείο να μην δημιουργούμε και να μην επιδεινώνουμε έτσι την κατάσταση, έτσι, την αρνητική προς το περιβάλλον. Μέχρι στιγμής το μόνο που έχουμε δει στα σχολεία είναι ασκήσεις για σεισμό ή τι πρέπει να κάνουμε αμέσως μετά. Ναι. Άρα λοιπόν πρέπει να ενταχθεί και αυτό. Βεβαίως. Μιλάτε για την ευαισθητοποίηση, που είναι αυτή η διαδικασία της προσπάθειας για αλλαγή της στάσης των ανθρώπων και στη συμπεριφορά τους. Είναι μια, ουσιαστικά είναι κάτι που δεν μπορεί να λείπει, αλλά σίγουρα δίνει αποτελέσματα πολύ πιο αργά, μέσω μακροπρόθεσμα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, όπως είπε και ο προηγούμενος καλεσμένος που είχατε μέσω της τηλεφωνικής σύνδεσης, από χτες, δουλεύοντας όλοι μαζί, συνεργαζόμενοι πάνω σε στοχευμένες ενημερώσεις, για να έχουμε και τα βράχυπρόθεσμα αποτελέσματα που συνήθως έρχονται από τη στοχευμένη ενημέρωση πάνω στα ζητήματα που μας απασχολούν. Όλα αυτά που βλέπουμε τώρα με την αλλαγή που συμβαίνει σιγά στο κλίμα και στη χώρα μας είναι όλα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής. Πώς φαντάζομαι τώρα, μου πείτε και εσείς που τα ξέρετε και καλύτερα, πόσο γρήγορα θα δούμε και άλλες διαφορές στο κλίμα στην χώρα μας? Επίσης είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα, όσο και δύσκολη και απαιτητική συζήτηση αυτή για την κλιματική αλλαγή. Κανείς από εμάς δεν αρνείται ότι, όπως και σε άλλες περιόδους στον πλανήτη, έχουν υπάρξει τέτοιες μεταβατικές περίοδοι. Όμως από εκεί και πέρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι τα ζητήματα κλίμακας, χωρικής και χρονικής, τα περιβαλλοντικά ζητήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και αυτά τα ζητήματα πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνονται υπόψη στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού, στα πλαίσια δηλαδή όλων εκείνων των ενεργειών που γίνονται από τις επιστήμονες, τις αρμόδιες υπηρεσίες. Είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό το είπαμε και στην αρχή, όταν ξεκινήσαμε την κουβέντα μας. Και γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια έχουμε δει να συμβαίνουν όλα μαζί και σε πολύ, πολύ γρήγορα. Φανταστείτε ότι μπορεί να υπάρξει περίπτωση όπου μια περιοχή να πλήττεται από μια καταιγίδα και σε μια, επιτρέψτε μου την έκφραση, κοντινή περιοχή, δίπλα να έχουμε μια πυρκαγιά η οποία να επηρεάζεται από τα σύνορα του συστήματος που έχει επηρεάσει με καταιγίδα την άλλη περιοχή. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τη διακινδύνευση και των ανθρώπων που πάνε να σβήσουν την πυρκαγιά κτλ. Ναι, ζούμε σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον, απαιτητικό. Πρέπει να το προσέχουμε. Βεβαίως. Έχουμε τους ανθρώπους, έχουμε τους τρόπους να βελτιωθούμε, να προσαρμοστούμε και κάνουμε πολύ καλά που όλοι μαζί το συζητάμε και το προσπαθούμε. Νομίζω ότι η συζήτηση είχε ανοίξει λίγο αργά, γιατί όλους εκείνους τους ανθρώπους, ακόμα και εσείς φαντάζομαι που τα λέγατε εδώ και 10 και 20 χρόνια, τίνουμε να τους θεωρούμε και να τους θεωρούσαμε μάλλον, γιατί τώρα βλέπουμε τις συνέπειες, λίγο γραφικούς. Ότι σώπα, τι έγινε, τι μου λες τώρα. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία τα προηγούμενα χρόνια την είχατε βιώσει, φαντάζομαι και εσείς. Όλο αυτό το ενδιαφέρον που υπάρχει σήμερα όμως μπορούμε να το στείλουμε προς την κατεύθυνση εκείνη που θα μετουσιωθεί σε ένα ωφέλιμο για την κοινωνία έργο. Να πάμε και στα λάθη όμως που κάνουμε και εμείς οι ίδιοι και αναφέρουμε στις αυθαίρετες κατασκευές, στην εποπτεία σε αυτό το κομμάτι του κράτους. Βεβαίως. Το ζήτημα των κατασκευών και των υποδομών, των σπιτιών μας, των ιδιοκτησιών μας, είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Δεν αφορά μόνο στις περιπτώσεις όπου μια περιοχή πλήττεται από καταιγίδα, αλλά και στις περιπτώσεις ειδικά και των δασικών πυρκαγιών. Ναι, υπάρχουν πράγματα που μπορεί να κάνουν οι υπηρεσίες για εμάς, στα πλαίσια της πρόληψης και της διαχείρισης, αλλά επιπλέον, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, υπάρχει και ένα μεγάλο μέρος που πέφτει στους δικούς μας ώμους, σε πράγματα που έχουμε να κάνουμε εμείς, έτσι ώστε να προετοιμάσουμε κατάλληλα τα σπίτια μας, να είναι πιο ανθεκτικά, άρα λιγότερο τροτά. Το τι μπορεί να κάνει ο καθένας μας να προστατευτεί. Λοιπόν, κύριε Αθανασίου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας.